λόγους στη σημερινή συνάντηση γιορτή στο Εθνικό Στάδιο Αμφιλοχίας. Ακριβώς στο ίδιο σημείο όπου το 1931 ξεκίνησε και συνεχίζει έως σήμερα να χτυπάει ο παλμός του αθλητισμού στην πόλη μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή η παρουσία ανάμεσά μας των ποδοσφαιριστών της μικτής παλεμάχων Ελλάδας που συγκινούν με τις αναμνήσεις τους παλαιότερους και αποπνέουν σεβασμό και ενδιαφέρον στους νεότερους. Αθλητών που πρωταγωνίστησαν και έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατά το παρελθόν, πλούσια ήταν η παρουσία της Εθνικής Ενόπλων, της Ομάδας της Αστυνομίας και της Αεροπορίας στην Αμφιλοχία. Για ορισμένους από εσάς είναι γνώριμα αυτά τα μέρη. Το όνομα Αμφίλογος προέρχεται από τον αρχαίο βασιλιά του Άργους και ιδρυτή του αμφιλοχικού Άργους Αμφίλογου. Ιδρυτές του, γηγενής κάτι άσκηση και η προσπάθεια, ο ενθουσιασμός, η χαρά της συμμετοχής και ίσως το σημαντικότερο, η αίσθηση της συλλογικότητας. Το Βαγιόλι Γιώργο του Ολυμπιακού. Το Σαϊπά Πάμπη του Πανιωλίου. Το Δανιά. Θα μας πάρει βράδυ, παιδιά, θα τα παίξουμε. Θα μας πάρει ένα, με τα ονόματα. Το Σαϊπά Πάμπη του Πανιωλίου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία στην όμορφη πόλη σας που έχουμε εδώ τους 5-30 χρόνια. Γιατί έχω παρελθεί την καταδρασία. Αυτό το βραβείο που μου δίνεται θα ήθελα να το μοιραστώ όλα αυτά τα παιδιά του φίλου μου εδώ την τιμητική αυτή διάκριση η οποία σε αυτή την ηλικία ερχόμαστε και παίζουμε για φιλανθρωπικούς αλλά και κοινωνικούς σκοπούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά όλοι. Νόνι Λίμα, ένας αγώνας με την Εθνική Μικτή Παλεμάχων εδώ στην Αμφιλοχία προς τη μήνυ του ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή. Για μας πάντα είναι χαρά μας για να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, ειδικά για τον ανθρωπικό σκοπό, για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Εμείς πάντα είμαστε διαθέσιμοι όταν υπάρχει αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε να προσφέρουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό μας αυτά που πρέπει και που μπορούμε. Κύριε Καρακούνη, ένας αγώνας τιμής για τον Ερωμηνώντα Θόμο εδώ στο γήπεδο Αμφιλοχίας με τους αστέρες μιας άλλης εποχής να περιμένουμε να δούμε το θέαμα που θα δώσουν. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ήταν χρέος μας να τιμήσουμε τον Όντα Θόμο, μια πολύ μεγάλη μορφή και του τοπικού ποδοσφαίρου, δηλαδή εδώ στον Αμφίλοχο, και του Πανετολικού και της Τώρα Κανανίας, μεγάλοι παίκτες και βεβαίως τα καλύτερα στον αδερφό του Φόντα, και αυτός ένας εξαιρετικός φίλος, εξαιρετικά παιδιά,
τρομερές οικογένειες. Και βεβαίως ήρθαν εδώ οι Αστέρες, πρώτα εγώ θα πω του Αμφιλόχου και μετά βεβαίως η εθνική μας ομάδα, αυτοί οι μεγάλοι παιχταράδες με τους οποίους μεγαλώσαμε και νομίζω τιμούν και τη μνήμη του Νόντα, αλλά βεβαίως τιμούν και εδώ τον τόπο μας, τιμούν την Αμφιλοχία και βεβαίως τη μεγάλη ομάδα του Αμφιλόχου. Και βεβαίως τους ανθρώπους όλους εδώ που ήρθαν να παρακολουθήσουν, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη τιμή. Όλοι εδώ οι φίλαθλοι που ήρθαν να τιμήσουν το συγκεκριμένο γεγονός. Και πάνω απ' όλα, πέρα από τη μνήμη προς τον Νόντα, είναι και η μνήμη και η αγάπη, η αξία η μεγάλη του ποδοσφαίρου. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα, είναι πολιτισμός, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Τα νέα τα παιδιά να έρχονται ακόμα περισσότερο στα γήπεδα, να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας προτροπή, όλων η προτροπή. Να δούμε ένα ωραίο μάτς σήμερα, ας κερδίσει βεβαίως ο καλύτερος, αλλά πραγματικά ανυπομονούμε όλοι να δούμε αυτούς τους μεγάλους παιχταράδες. Κύριε Αρδίζογλου, ένα φιλικό παιχνίδι. Οι παλέμαχοι της Εθνικής ενεργοί πάντα συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες, είτε φιλανθρωπικούς, είτε για κοινωνικούς σκοπούς. Εμείς γυρίζουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα και πάμε και παίζουμε παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως ήρθαμε εδώ για το φίλο μας τον Νόντα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπω ότι η ομάδα εδώ είναι πολύ οργανωμένη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, ας τον έχει καλά ο Θεός και να έχουμε και εμείς υγεία. Μαγκίνας Γιάννης. Ένα φιλικό εδώ προς τη μνήμη του κύριου Θόμου, που έχει φύγει από τη ζωή. Είναι σημαντικό αυτό το έργο που επιτελούμε. Κάνουμε κάποια φιλανθρωπικά παιχνίδια με σκοπό να βοηθήσουμε, να φέρουμε αθάνατο τον άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή, να μπορέσουμε να δούνε και οι φίλαθλοι παλιά αγαπημένα παιδιά τα οποία έπαιζαν στην Α Εθνική. Και πιστεύω ότι ο σκοπός αυτός είναι πολύ σημαντικός για μας και πάντα είμαστε ευπρόσδεκτοι σε όλους που μας καλούν. Και έχει αρκετή συμμετοχή από τον κόσμο. Ναι, βλέπω αρκετή συμμετοχή, είναι ευχάριστο αυτό. Πιστεύω να περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ένας αγώνας προς τιμήν του αδερφού σας, πείτε μας δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παλεμάχους της Εθνικής Ελλάδος, του Αμφιλόχου και το Δήμο Αμφιλοχίας που κάνουν αυτή την εκδήλωση προς τη μνήμη του αδερφού μου. Ένας αγώνας που από ό,τι βλέπω έχει αρκετό κόσμο. Έχει αρκετό, ναι. Γιατί έχει προσφέρει εδώ στην ομάδα και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής.